Πάμε να αναφερθούμε εκεί σε μια ξεχωριστή, σε ένα ξεχωριστό θεσμό, Ανοιχτά Πανιά 2021. Να πούμε ότι συμμετέχει και η βιβλιοθήκη εκεί του Δήμου Χανίων και οι άνθρωποι της είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Είναι η κυρία Βιβή Χουδαλάκη, προϊσταμένη της βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων. Την καλησπέρα μας, κυρία Χουδαλάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε, είστε καλά? Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η Δημοτική Βιβλιοθήκη στα Χανιά συμμετέχει στις δράσεις πολιτισμού με θέμα Ανοιχτά Πανιά 2021. Διοργανώνει ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής για μικρά παιδιά, για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. Πάμε να αναδείξουμε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς, όπως το είπατε, η δράση αυτή αφορά οι παιδάκια 9 έως 12 χρονών. Είναι ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής και θα γίνει στο χώρο της Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου. Φυσικά, κοντά μας και κοντά στα παιδιά θα είναι η συγγραφέας, η θεατρολόγος και εκπαιδευτικός Άννα Κοντολέων. Με την Άννα Κοντολέων έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, ναι, και με τα παιδιά και με τους έφηβους. Το εργαστήριο αυτό παίρνει αφορμή από ένα βιβλίο που έγραψε η Άννα Κοντολέων που ονομάζεται «Πύλη της Άμμο». Το βιβλίο αυτό περιγράφει 6 φίλους και μία κατσίκα που προσπαθούν μέσα στην παλιά πόλη να βρουν ένα κρυμμένο θησαυρό. Βάσει του βιβλίου αυτού τα παιδιά θα κληθούν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. Να φτιάξουν δηλαδή μία περιπέτεια, να βρουν τους ήρωές τους, ναι, να στηθούν γρίφοι, να προχωρήσουν μέσα στην πόλη ανάμεσα στα μνημεία και στα στενά της παλιάς πόλης, να φτιάξουν τη δική τους ιστορία, να την εικονογραφήσουν και να την παρουσιάσουν. Πώς μπορεί να συμμετέχει ένα παιδί σε αυτές τις δράσεις? Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Ήδη έχουν κλείσει και τις Πέμπτης το απόγευμα και τους Σαββάτου. Και τους Σαββάτου, μάλιστα. Γιατί φάνηκε πολύ ενδιαφέρον στους γονείς και έκλεισαν αμέσως. Τα παιδιά είναι συγκεκριμένα, η ομάδα είναι μικρή λόγω των συνθηκών, μέχρι 13 άτομα, οπότε τηλεφώνησαν γρήγορα, πήραν μέρος. Ολοκλήρωσε. Για ένα 20ήμερο λοιπόν θα έχουμε αυτή την όμορφη δράση. Σίγουρα τα παιδάκια θα έρθουν σε επαφή με όμορφες εικόνες και με μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Ακριβώς, και είναι, μάλιστα, καλό αυτές τις δύσκολες μέρες να προσφέρουμε και στα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε και το δανεισμό και βέβαια, την εξυπηρέτηση των με τα μέτρα τα απαραίτητα που υπάρχουν σε όλες, μάλιστα, τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν...